Πολύ. Τώρα, είδαμε κυρίες και κύριοι πόσες δυσκολίες υπάρχουν στις συζητήσεις για την λεγόμενη, τα μέτρα που προβλέπει η λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Οι περισσότερες αντιδράσεις εντοπίζονται στις αλλαγές στα φάρμακα και στο γάλα. Όπως και η μεγαλύτερη πολεμική έκανε αίσθηση, για παράδειγμα, η επίθεση που εξαπέλυσε η Φωτεινή Πιπηλή σήμερα μέσω του Sky εναντίον Τσαφτάρη, Χαρακόπουλου και Τζαμτζή, τους οποίους ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε εκπροσώπους συντεχνιών και όχι εκπροσώπους του λαού. Την ίδια στιγμή, έτοιμοι να βάλουν λουκέτο διαρκείας, εμφανίζονται οι φαρμακοποιοί. Άκραπες συναντήσεις με Τρόικα για τα βασικά θέματα όπως τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και το γάλα. Άκραπες και με τους εκπροσώπους επαγγελματικών κλάδων που βλέπουν την Τρόικα να επιμένει στην πλήρη τήρηση της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ. Οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν 48 ώρες απεργία για τη Δευτέρα και την Τρίτη, αντιδρώντας στην απελευθέρωση του καθεστώτος των αδειών αλλά και στην ελεύθερη πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από το λιανικό εμπόριο. Καταγγέλουμε ότι η έκθεση του ΟΣΑ είναι κατ' εντολήν συμφερόντων, είναι προκατασκευασμένη και δεν εκφράζει και δεν στοχεύει στην ικανοποίηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η Τρόικα επιμένει ότι το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι κλειστό και προστατεύεται από το καθεστώς που ισχύει στη χώρα. Σοβαρές αντιδράσεις και από τους αγελαδοτρόφους μετά από συνάντηση που είχαν με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Θανάση Κορδά. Υποστηρίζουν ότι αν αλλάξουν οι ισχύωσες ρυθμίσεις για το γάλα με ημερομηνία λήξης 5 ημερών, οι τιμές θα ανέβουν. Σας αναφέραμε στον Υπουργό ότι πρέπει πρώτα να κοιτάξει τα μακράς διάρκειας και τις κονσέρβες και τις εξυπηρετήσεις των καρτέλ. Και μετά να στραφεί σε εμάς τους Έλληνες γαλακτοπαραγωγούς. Εμείς πιστεύουμε ότι όχι απλώς δεν θα πέσει έτσι η τιμή του γάλακτος. Αντιθέτως, θα έχουμε τον αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας και φυσικά αυτό ξέρετε ότι οι συνέπειες θα είναι ανωδικές για την τιμή του γάλακτος και όχι πτωτικές. Ο Ευάγγελος Βανιζέλος, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, επιχείρησε να αποδραματοποιήσει το χάσμα ανάμεσα σε κυβέρνηση και Τρόικα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εξαρτάται η τύχη της ελληνικής οικονομίας από την ενιαία τιμή βιβλίου ή από το αν θα έχουμε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στα φαρμακεία ή στα σούπερ μάρκετ. Θα βρεθούν λύσεις για όλα αυτά τα θέματα. Για το θέμα του γάλακτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης περιμένει την απάντηση της Τρόικα σε μια μεσοβέζικη πρόταση, δηλαδή αν αποδέχεται το γάλα με ημέρα παστερίωσης, κάτι που αρχικά έχει απορριφθεί. Να υπάρχει γάλα ημέρας ή δύο ημερών, έτσι ώστε σιγά σιγά να είναι η αυτοδέσμευση του παραγωγού με βάση την τεχνική παστερίωση που ακολουθεί αυτό που χαρακτηρίζει τη διάρκεια ενός προϊόντος. Την ώρα των διαπραγματεύσεων, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος συναντά τους γαλακτοπαραγωγούς και ασκεί οξύτατη κριτική στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει πιστικές απαντήσεις. Αντιθέτως, ακούμε διάφορα παραπλανητικά έως φεδρά για εμφιαλωμένο γάλα ημέρας. Αναμένουμε στο ακουστικό μας. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική. Νομίζω ότι ο κύριος Χαρακόπουλος και ο κύριος Τσαφτάρης και ο κύριος Τζαμτζής και όλοι αυτοί οι βουλευτές θα έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν στη Βουλή τους βουλευτές όπως εγώ, οι οποίοι εκφράζω τη μεγάλη μάζα των καταναλωτών και όχι τους ψηφοφόρους μου. Στη δήλωση αυτή της Φωτεινής Πιπηλή που επικρίνει τη στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απαντούν συνεργάτες του κύριου Χαρακόπουλου, υποστηρίζοντας ότι η κυρία Πιπηλή, ως βουλευτής Λεκανοπεδίου, δεν γνωρίζει το θέμα.